Αναφερόμαστε στην περιοχή Σιδηροκάστρου, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μάριο Μπακάλι και θα μιλήσουμε για την πορεία διαμαρτυρίας που θα γίνει την Κυριακή. Θα μας τα πει ο κύριος Μπακάλης για το οδικό δίκτυο. Άλλη τραγική κατάσταση, η οποία είναι αδικαιολόγητη. Και δεν ξέρω αν τελικά αυτή η εργολαβία που έχει βγει θα φέρει αποτέλεσμα, γιατί μιλάμε για εικόνες που σίγουρα δεν θυμίζουν χρονιά 2015 και σίγουρα δεν θυμίζουν ένα ευρωπαϊκό σύγχρονο κράτος. Κύριε Μπακάλι, τι κάνετε, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος, χρόνια πολλά σε όλους. Τώρα, εσείς γιατί αποφασίσατε να πραγματοποιήσετε αυτή την πορεία διαμαρτυρίας? Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Μωράιτη, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι πραγματικά λυπηρό εν έτη 2015 να αναγκαζόμαστε να διεκδικήσουμε, όπως αναφέρουμε και στο δελτίο τύπου που έχουμε δημοσιεύσει, το δεδομένο και το αυτονόητο. Ναι. Δηλαδή, τι ζητάμε? Ένα ασφαλές οδικό δίκτυο στον τόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και μεγαλώνουμε παιδιά και οικογένειες. Έλα μου, ντε, το αυτονόητο. Και ζητάτε. Πραγματικά και χωρίς υπερβολές, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι χειρότερη από ποτέ. Ναι. Δηλαδή, πάντα συνηθίζαμε το οδικό δίκτυο, όχι μόνο στον νομό το δικό μας, γενικότερα, να έχει κάποια προβλήματα. Και η ανοχή όλων των οδηγών ήταν, θα έλεγα, ιδιαίτερα μεγάλη. Αλλά αυτή τη στιγμή η κατάσταση πραγματικά, και με συγχωρείτε για την έκφραση, έχει ξεφύγει. Ναι. Είναι πραγματικά λυπηρό να είμαστε σε αυτή την κατάσταση και εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κινητοποιηθούμε και να αναδείξουμε το ζήτημα για το οποίο πραγματικά η πολιτεία αυτή τη στιγμή κοφεύει και δεν κάνει τίποτα απολύτως. Κύριε Μπακάλι, το ζήτημα είναι όχι να μην διαλυθούν τα αυτοκίνητα. Αυτό είναι νομίζω το λιγότερο που μπορεί αυτό να πάρει κανείς. Αυτό είναι το λιγότερο. Γιατί αυτό κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Δεν ξέρουμε ακριβώς δηλαδή αν τελικά κάποιος είναι λίγο αφηρημένος ή λίγο του ξεφύγει το τιμόνι. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Εσείς όμως τώρα πια σε ποιον απευθύνεστε? Απευθύνεστε προς το Δήμο για να κάνει κάτι? Απευθύνεστε στην περιφέρεια για να κάνει κάτι? Απευθύνεστε στο αρμόδιο Υπουργείο? Διότι εδώ μιλάμε για μια κατάσταση τώρα καλά. Νομίζω ότι οι εικόνες είναι φτωχές. Αν οδηγήσουμε σε εκείνο το δρόμο, πραγματικά θα τρελαθούμε. Ναι. Πού απευθύνεστε λοιπόν εσείς? Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ποιο κομμάτι του δρόμου είναι υπό την ευθύνη ποιου. Γιατί ακούμε, και ακούμε διάφορα. Ναι. Άλλο κομμάτι ότι μπορεί να ανοίξει στην περιφέρεια, άλλο μπορεί να ανοίξει στην Εγνατία ΑΕ. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ποιο κομμάτι του και δρόμου. Και νομίζω κανείς δεν είναι. Ναι. Κανείς. Υπό την ευθύνη ποιου. Εμείς απευθυνόμαστε προς κάθε υπεύθυνο. Εμείς απευθυνόμαστε στην πολιτεία Σιλίδη, κυρία Μωράιτη. Mm. Το πρόβλημά μας είναι καθημερινό, αφορά όχι μόνο τους κατοίκους τοπικά της περιοχής, αλλά γενικότερα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε το κομμάτι αυτό, ο άξονας αυτός Ε79, είναι το Διεθνές Οδικό Δίκτυο Ελλάδος-Βουλγαρίας. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Περνάει από εδώ πέρα εκατοντάδες κόσμος καθημερινά. Ναι. Υπάρχουν σημεία του δρόμου που έχουν λακκούβες βάθους 3 έως και 10 εκατοστών. Μιλάμε για τέτοια, για τέτοια κατάσταση. Κατάντια. Ναι, είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Και η κατάσταση σήμερα είναι χειρότερη από ποτέ, επαναλαμβάνω. Δεν ήταν ποτέ σε αυτή την κατάσταση. Έχετε ο δρόμος. Δίκιο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ποιος καλείτε? Υπάρχει το, με συγχωρείτε απλά να αναφέρω παρακαλώ ότι υπάρχει το κομμάτι του δρόμου. Μιλάμε για το κομμάτι του δρόμου που συνδέει τις Σέρες με το Σιδηρόκαστρο, όπου υπάρχουν, ενώ υπάρχουν δύο λωρίδες σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας, πλέον μεταβίας χρησιμοποιείται η αριστερή. Γιατί η δεξιά, λόγω αφενός της διέλευσης οχημάτων με μεγάλο βάρος και αφετέρου και πρωταρχικός της εγκατάλειψης από πλευράς πολιτείας, είναι σε κατάσταση αυτοσύνθεσης. Δεν μπορείς να την χρησιμοποιήσεις. Το ένα μικρότερο κομμάτι, το οποίο βρίσκεται σε τραγική κατάσταση, Σιδηρόκαστρο Αμπέλα, είναι, έχει λακκούβες πολλών εκατοστών. Η αλήθεια είναι ότι κατά διαστήματα μπαλώνονται, αλλά ένα μπάλωμα όταν περνάνε καθημερινά οχήματα με πολύ μεγάλο βάρος δεν μπορεί να συγκρατήσει για ώρες διαρκεί αυτό όλο. Ναι, δεν ναι μπορεί να συγκρατηθεί σε βάθος χρόνου, ας πούμε. Και υπάρχει και το κομμάτι του δρόμου Σιδηρόκαστρο Πετρίτσι Λιβαδιά, για το οποίο έχει γίνει και αντίστοιχη κίνηση διαμαρτυρίας των κατοίκων της εκεί περιοχής, ναι, το οποίο πραγματικά θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί κύριε αυτή η Μπακαλή, κατάσταση. Επειδή εσείς μιλάτε για μια πορεία διαμαρτυρίας που από ό,τι διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου θα ξεκινήσει από την πλατεία του Σιδηροκάστρου στις 11 το πρωί την Κυριακή, έτσι δεν είναι? Ναι. Πού σκοπεύετε να φτάσετε? Ωραία, θα ξεκινήσετε από την πλατεία. Εμείς θα ξεκινήσουμε από εκεί, θα κατευθυνθούμε προς τον κόμβο
του θανάτου που λέμε εμείς εδώ οι κάτοικοι του Σιδηροκάστρου. Είναι έτσι. Στην είσοδο του Σιδηροκάστρου. Εκεί πραγματικά, άμα δείτε τις προστατευτικές μπάρες, καθημερινά αλλάζω σχήμα. Αλλάζω σχήμα κάθε κόμβος. Μέρα. Δεν είναι κόμβος. Καθημερινά. Είναι λάθος ο κόμβος. Δεν μπορεί να το καταλάβει και πιο ανίδεως. Δηλαδή, ναι, παιδί, αν περάσει από εκεί, θα το σχολιάσει αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Mm-hmm. Έχουμε σκοπό να φτάσουμε στον κόμβο του θανάτου, όπως προείπα, και εκεί θα μοιράζουμε μια ενημερωτική, θα κάνουμε μια ενημέρωση στους οδηγούς μέσω ενός φυλαδίου. Ο σκοπός μας είναι, αυτή θα είναι μια πρώτη ενέργεια από μια σειρά γενικότερων ενεργειών που θα υλοποιήσουμε σε περίπτωση που δεν εισακουστούμε. Και δεν έχουμε σκοπό αυτή τη στιγμή ούτε να ταλαιπωρήσουμε κανέναν, ούτε να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Καλά, γιατί να σας πω τώρα, κύριε Μπακάλη, ακόμα και το δρόμο αν κλείσετε, νομίζω ότι θα προστατεύσετε κάποιους οδηγούς για να μην διαλύσουν αρχικά τα αυτοκίνητά τους, παρά θα τους ταλαιπωρήσετε. Όντως, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να σας κατηγορήσει κανείς ότι θα τους ταλαιπωρήσετε, γιατί εδώ ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Και σας λέω ότι το λιγότερο που μπορεί να πάθει κανείς είναι να διαλύσει το αυτοκίνητό του και να χρειάζεται μετά χρήματα για να το φτιάξει. Έτσι ακριβώς. Στόχος μας, κυρία Μωράκη, είναι να αναδείξουμε το ζήτημα για το οποίο η πολιτεία κοφεύει και θα ακολουθήσουμε μία σειρά από διάφορες ενέργειες. Η πρώτη ενέργεια θα γίνει την Κυριακή, όπως σας είπα. Θα ξεκινήσουμε την πορεία διαμαρτυρίας από την πλατεία Σιδηροκάστρου στις 11 το πρωί και θα κατευθυνθούμε στον κόμβο στην είσοδο της πόλης. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια. Τραγικές καταστάσεις είναι αλήθεια. Εικόνες που δεν μας τιμούν ως χώρα, γιατί είναι και ο δρόμος είσοδος ουσιαστικά. Έτσι. Φαντάζομαι ότι και οι Βούλγαροι θα παραξενεύονται και θα μας θεωρούν τριτοκοσμικούς, αλλά και οι υπόλοιποι νομοί, αν και εφόσον υπάρχουν πολίτες που χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο, αυτό το δικό δίκτυο. Οι Σεραίοι λίγο ή πολλοί είναι υποψιασμένοι. Βεβαίως καθημερινά έχουμε ζημιές σε αυτοκίνητα. Μάλιστα, κάποιος πολίτης εκεί από το Σιδηρόκαστρο μας έλεγε ότι έχουν ανοίξει δουλειές για τα συνεργεία. Διότι πραγματικά ο καθένας μπορεί να πάθει την οποιαδήποτε ζημιά. Και βέβαια να αποφύγουμε τους αφηρημένους οδηγούς, δεν θέλουμε καν να τους σκεφτόμαστε, οι οποίοι μπορεί να έχουν πρόβλημα και με τη ζωή τους ακόμα, διότι εδώ το αυτοκίνητο ξεφεύγει. Δεν είναι δρόμος στην τελική. Έτσι, δεν είναι δρόμος. Και δεν είμαστε υπερβολικοί. Πάμε τώρα στον κύριο Λεωνίδα Βαρούδη.